Δευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή, ο Στίνκα πάει και τρώει στην Αθηναϊκή Λέσχη. Μη σου πω του όμορφου τράπεζή του. Συναντήθηκε με τον Πατούλη, πουλώντα του υποστήριξη. Τον Πατούλη τη Νέα Δημοκρατία, κατ' εντολή Μαξίμου. Έχουμε θέμα μετά για τον κύριο Πατούλη. Ακούστε τώρα, ο Στίνκα συναντήθηκε με τον Πατούλη, κατ' εντολή Μαξίμου, για να το στηρίξει. Συναντήθηκε με έναν πρόεδρο άλλου κόμματο και του πούλησε τη θέση του Ευρωβουλευτή. Αυτά φτάσανε στο δομοκό. Και λένε Παι, παιδιά, εδώ έχουμε το φαινόμενο η αχαριστία. Ω επιτομή. Το Στίγκα, ποιο τον no, no. έστειλε στον Πατούλη και συναντήθηκανε προχτέ. Το Μέγαρο Μαξίμου τον έστειλε. Και πούλησε εκδούλευση. Ένα από του λόγου που αποκεφαλίζεται ο ΣΤΙΚΑ είναι γιατί μάθανε το ραντεβού του με τον Πατούλη. Όπω μάθανε το ραντεβού του με έναν υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, Κουμπάρο του Γεωργιάδη. Όπω μάθανε το ραντεβού του με έναν υποψήφιο αρχηγό κομματιδίου που του πούλησε τη θέση τη Ευρωβουλή. Καταλάβατε τώρα πώ παίζεται το παιχνίδι και περιμένει ο αγνό πατριώτη, γιατί υπάρχει τέτοιο κύριε Παπακυριακόπουλε, να πάει να παγιδεύεται σε τέτοια κομματίδια και μετά να λέει: Α, δεν ήξερα τι κάνουμε εδώ. Φωνάζουμε. Ποιο θα μα ακούσει. Κανένα. Όσοι μα ακούνε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σπίνο, ο αγνό ο πατριώτη που αγαπάει πραγματικά την πατρίδα του, καλά θα κάνει να παρακολουθεί βουλή. Μπορεί να βαριέται, μπορεί να μην του αρέσει. Και εμένα δεν μου αρέσει να τη βλέπω, αλλά τη βλέπω. Γιατί έτσι θα βγάλει συμπέρασμα. Is... Άμα είναι και κοιτάζει και περιμένει τι θα σου παίξει το Μέγκα ή θα, τι θα σου γράψει το πρώτο θέμα. Κάπω έτσι είχε βγει και ο Γιώργο πρωθυπουργός, το θυμάστε, hey. και κατέστρεψε την Ελλάδα. Okay. Το Πασόκ έλεγε θα σβήσει τα χρέα από τι τράπεζε. Τι γράφανε τα νέα, σούπερ σχολεία θα φτιάξει ο Γιώργο. Και ήταν ο μοναδικό πρωθυπουργό μετά το 1946. Που άφησε τα παιδιά μα χωρί βιβλία στα σχολεία, που θα έβγαινε σούπερ σχολεία. Και ποια ήταν αρμόδια υπουργό, η κυρία Διαμαντοπούλου, που όλο τυχαίω και αυτή έχει μαγευτεί από τον πολιτικό χαρακτήρα του Κυριάκου Μητσοτάκη.